Και από αυτές οι μέρες, πυρετοδός, κάνουμε το κοινωνικό παντοπολείο του ΛΑΟΣ. Στην οδό Καλλιρόης 50. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε τα εγγένεια την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Βάζω όμως ως ημερομηνία σίγουρη τη Δευτέρα. Τι κάνουμε εκεί? Πήγαμε και πήραμε τόνους ελληνικά προϊόντα. Ελληνικά. Μας κάναν προσφορές να μας δώσουν φθηνότερα ρίσκα. Όχι, ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Για να μάθουμε στα ελληνικά προϊόντα. Που φωνάζουμε χρόνια και έχω γράψει και ένα τραγούδι και παίζει από πέρυσι, να ενισχύσουμε τον Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα επιχειρηματία, τον Έλληνα βιοτέχνη, τον Έλληνα βιομήχανο, τον Έλληνα έμπορο. Από Δευτέρα λοιπόν και μέχρι το Πάσχα σίγουρα, και θα κοιτάξουμε αν μπορούμε και μετά. Εμείς θα αφήσουμε πεινασμένη οικογένεια εδώ στην περιφέρεια της Αθήνας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παντού. Δεν προλαβαίνουμε. Όποιος θέλει θα έρχεται. Και τι κάναμε άλλο, κυρίες και κύριοι? Πήγαμε στις αποθήκες του Μπρακούλια και άλλων. Στις αποθήκες. Και λέει, δώστε μας τα ρούχα που είχε αλλάξει μόδα. Εδώ, τόνους. Θα ζαντηθείς. Δεν θα κάνεις με μπαλωμένο παντελόνι. Έλα, πάρε παντελόνι. Πάρε ένα μπουφάν. Πάρε μια ζακέτα. Πάρε πατάτες. Πάρε ρύζι. Πάρε αλεύρι. Πάρε μακαρόνια. Τα βασικά που χρειάζεται το ελληνικό νοικοκυριό. Εμείς, γιατί έχουμε ευαισθησία. Γιατί και εγώ, και ο Βελόπουλος με το στούντιο, και ο Ροντούλης, και όλα τα παιδιά, έχουμε μάθει στην πείνα. Δεν γεννηθήκαμε στην Πορφύρα. Δεν μεγαλώσαμε με σατέν και πιάνο. Κάποιοι ήταν των κολεγίων. Φροντίσαμε να μην είναι κοντά μας. Έχουμε γράψει χιλιόμετρα για να σταθούμε όρθιοι. Και αν δεν έχεις πεινάσει, δεν ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι με πείνα. Εάν δεν έχεις πληρώσει ενίκιο, δεν ξέρεις τι σημαίνει ο άλλος που δεν έχει να πληρώσει το δικό του. Αυτός είναι ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός. Γι' αυτό διάλεξα το λαϊκός. Γι' αυτό διάλεξα το ορθόδοξος. Γιατί υπερασπίζομαι την Εκκλησία.